φέρει περισσότερα στέλιο. Μιχάλη, θα λέγαμε ότι ο ποινικός ανακριτής μπαίνει στα βαθιά της διερεύνησης, καθώς μελετά επισταμένα το υλικό και τις καταγγελίες της Διευθύντριας των Κεντρικών Φυλακών. Αφού μελετήσει το υλικό, αναμένεται μέσα στις επόμενες μέρες να έχει και συνάντηση με τα εμπλεκόμενα μέρη, την Διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών αλλά και τον εν λόγω αξιωματικό. Και ακολούθως θα προχωρήσει επιπλέον στην διερεύνηση. Να πούμε ότι σύμφωνα και με ένα δημοσίευμα σήμερα της εφημερίδας Φιλελεύθερος, δεν αποκλείεται να κληθούν για κατάθεση και κρατικοί αξιωματούχοι, καθώς φέρεται τα ονόματά τους να ήταν στα μηνύματα που αντάλλαζαν ο αξιωματικός με τον Βαρυπινίτη. Μελετά λοιπόν τα στοιχεία ο ποινικός ανακριτής και μέσα στις επόμενες μέρες, καθώς πιέζει και ο χρόνος του ενός μήνα, θα συναντηθεί και με τους εμπλεκόμενους. Και να επαναλάβουμε, Στέλιο, ότι στο θέμα της διαθεσιμότητας, της απόφασης της Υπουργού αν θα προχωρήσει στη διαθεσιμότητα ή όχι, μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι καινούριο. Αναμένουμε όμως στη διάρκεια της ημέρας, στη διάρκεια της νύχτας. Ακριβώς. Ακόμη δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση. Βρισκόμαστε εν αναμονή. Αν υπάρξει οποιοδήποτε νεότερο, θα το μεταδώσουμε στη διάρκεια του δελτίου μας. Στέλιο, ευχαριστούμε. Θα δούμε το θέμα μαζί.